Οι φρουροί του νόμου και της τάξης από τους εθέρες στάθηκαν για μια ακόμη φορά εμπόδιο στα σχέδια των χασισοκαλλιεργητών στο νησί. Το έμπειρο μάτι τους κατάφερε μάλιστα στην εκκίνηση των εναέριων αστυνομικών επιχειρήσεων να φέρει στο φως δύο χασισοφυτίες μαμούθ και να επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα της καλλιέργειας και διακίνησης κάναβης κόντρα στι δυσμενείς καιρικέ συνθήκε των προηγούμενων ωρών, η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά πραγματοποιήθηκε στο ακέραιο. Αψηφώντα του ισχυρού δυτικού ανέμου, το ελικόπτερο τη ελληνική αστυνομία προχώρησε σε πτήσει, κανάροντα ύποπτε περιοχέ και καταφέρνοντα τελικά να ξετρυπώσει καλακριμένε χασοκαλλιέργειες σε δύσβατε περιοχέ. Η αρχή έγινε στο Δήμο του Πλατανιά, στην περιοχή του Σέμπρονα. Σε ορεινή δασική έκταση και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν 820 δενδρύλια κάναβη στο στάδιο τη ανάπτυξη. Λίγε ώρε αργότερα, η επιχείρηση συνεχίστηκε και πάλι με τη συνδρομή του αστυνομικού ελικοπτέρου και με του έμπειρου αστυνομικού να βγάζουν λαβράκι στα ορεινά τη τοποθεσία κάμπη του Δήμου Κισάμου. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ενδυνάμει δάσο από χασισόδεντρα, καθώ σε έξι ειδικά διαμορφωμένου χώρου διαφορετικών επιπέδων καλλιεργούνταν και πάλι στο στάδιο τη ανάπτυξη 2.180 δενδρύλια κάναβη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνε για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι συνθήκες καλλιέργειας πάντως των διοφυτιών με τα συνολικά 3.000 δεντρίλια και όλα τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, προκειμένου να μην υπάρχουν εμφανή τουλάχιστον ίχνη, φαίνεται να αποτυπώνουν τον επαγγελματισμό των ιδιοκτητών τους.